Παράλληλη έρευνα διενεργούν η αστυνομία και η στρατιωτική δικαιοσύνη για την καταγγελία που υποβλήθηκε προφορικά στην Επιτροπή Αλληλεγγύη Στρατευμένων για το βιασμό μια νεαρή γυναίκα από στρατιώτη, ο οποίο υπηρετεί σε μονάδα τη Κομοτινή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα πρώτο θέμα.gr. Σύμφωνα με όσα φέρονται να έχουν καταγγελθεί από φαντάρου που υπηρετούν στο 646ο μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού στη Ροδόπη, η νεαρή κοπέλα έχει ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρο ενό στρατιώτη, ο οποίο είναι στρατευμένο στον 21ο λόγο μηχανικού και φέρεται να την εξανάγκασε σε ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη παρά τη θέλησή τη. Όταν συνέβη το περιστατικό, ο φερόμενο ω δράστη βρισκόταν σε άδεια και για το λόγο αυτό η υπόθεση ερευνάται και από την ασφάλεια κομμωτινή. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν η καταγγελία έχει υποβληθεί και στι στρατιωτικέ αρχέ. Σε αυτή την περίπτωση, ο στρατιώτη θα κληθεί και από τον εισαγγελέα του στρατοδικίου.